συνάδελφοι, συναδέλφισσες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Και αυτή την απεργία την παλέψαμε. Την παλέψαμε εμείς, οι οποίοι παλέψαμε αποτελεσματικά και τις προηγούμενες απεργίες και στις 28 του Φλεβάρη και στις 17 του Απρίλη. Είμαστε εμείς οι δυνάμεις εκείνες, οι οποίες δεν καταπίνουμε τις αυταπάτες που μοιράζουν οι κυβερνήσεις και τα κόμματά τους, που δεν καταπίνουμε αμάζητα τις υποσχέσεις ότι θα υπάρξει μέρισμα κοινωνικό και θα δοθεί στους μισθούς και στις ανάγκες μας, που δεν ενώνουμε, που δεν κλείνουμε τα αυτιά μας σε όσους μοιράζουν υποσχέσεις και αυταπάτες. Σταθήκαμε απέναντι στις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού παλιού και νέου, που όταν προτείναμε οι απεργίες να γίνουν ένα μεγάλο ποτάμι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κλείνανε το μάτι στην κυβέρνηση και κάνανε ότι δεν καταλαβαίνανε το τι τους λέγαμε. Κλείνανε το μάτι στην κυβέρνηση γιατί θέλανε να υπονομεύσουν τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Να βάλουν κομμάτι-κομμάτι κάθε εργαζόμενο απέναντι στην κυβέρνηση για να αποδυναμώσουν τη δύναμή μας. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αυτές τις μέρες όλο και πιο συχνά ακούμε διάφορα. Ακούμε τις αυταπάτες που μοιράζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φροντίσει για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ακούμε ότι άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλο εδώ. Άλλο η μία η πολιτική εδώ και άλλο η άλλη. Ακούμε αυτά που λένε ότι θα πατάξουν την ακρίβεια. Σε όλα αυτά οι εργαζόμενοι που ζούμε στο δημόσιο ξέρουμε και δίνουμε τις απαντήσεις μας. Δίνουμε τις απαντήσεις σε όλους αυτούς που λένε ότι θα βάλουν τάξη στην αναρχία του καπιταλισμού. Ότι θα βάλουν τάξη στην προσπάθεια της εκείνης, στην εσφροκέρδεια των επιχειρηματικών ομήλων για να δαμάσουν την ακρίβεια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι κουμάντο σε όλα κάνει το κέρδος. Και εμείς όπως σταθήκαμε και είπαμε ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, έτσι συνεχίζουμε και στην καθημερινή μας δράση. Δεν δεχόμαστε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τους εργαζόμενους. Την ίδια ώρα που βλέπουμε τα εκατομμύρια να περνάνε γύρω μας, τα εκατομμύρια που πάνε σε επιδοτήσεις, που πάνε σε φοροαπαλλαγές, που πάνε σε πολεμικές δαπάνες. Οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει η διαχείριση του ΕΣΠΑ, τι σημαίνει η διαχείριση των χρημάτων και που πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, που πάνε τα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων. Πάνε στις business τους, στις μεγάλες τους business. Και γι' αυτό ακριβώς τις υπηρεσίες μας τις αφήνουν να είναι προστελεχωμένες κάτω από το 50% για να δημιουργείται το έδαφος αυτής απαξίωσης και να έρχονται σαν σωτήρες οι μεγαλοκατασκευαστές και επιχειρηματίες να παίρνουν τις δουλειές. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν μας λένε ότι δεν έχουν χρήματα για μας, ότι δεν φτάνουν, ότι πρέπει να προσαρμοστούμε με την κανονικότητα των κατακρουλημένων μισθών μας, ότι αυτά τα κλίνιδια ώρα δίνουν στους μεγαλοκολάβους εκατομμύρια. Απέναντι σε όλα αυτά σταθήκαμε με το κεφάλι ψηλά. Θα συνεχίσουμε να δείχνουμε τη δύναμή μας, την απαιτητικότητά μας, καλώντας και τους συναδέλφους μας, τους εργαζόμενους, όπως βαδίζουμε απέναντι στην πολιτική τους με τις διεκδικήσεις των αιτημάτων μας, το ίδιο να κάνουμε και σε ευρωεκλογές. Γιατί δεν μπορεί να τους μπουτζώνουμε την πολιτική όλο τον καιρό και την άλλη μέρα σε εκλογές να πάμε να στηρίζουμε αυτή την πολιτική που μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση. Συνεχίζουμε σε όλα τα μέτωπα, για όλα τα ζητήματα, με όλες τις εκδικήσεις μας. Ζητήσαμε συνάντηση εδώ, μία αντιπροσωπεία, ελπίζουμε ότι θα ανέβει πάνω για να τους διαμηνήσουμε αυτή την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα αιτήματά μας και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα και στις εκλογές και σε όλα τα ζητήματα που έχουμε. Καλή συνέχεια, συνάδελφοι, καλή δύναμη σε όλους.